Την έκθεση με τον τίτλο «Αλληλεγγύη η ελπίδα σε δύσκολους καιρούς» της γιατρού Ελένης Ιωαννίδου φιλοξενεί στο Πνευματικό Κέντρο στα Χανιά το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη έκθεση καθώς περιλαμβάνει ψηφιδωτά από άχρηστα χάπια και κάψουλες τα οποία έχουν λήξει. Υπάρχει και η οικολογική ως με διάσταση σε αυτό το θέμα. Σκεφτείτε ότι ένας πίνακας είναι φτιαγμένος από χιλιάδες χάπια. Ένας μεγάλος πίνακας μπορεί να έχει και 10.000 χάπια, τα οποία συνήθως καταλήγουν στα οικιακά απόβλητα. Είναι ένα ακόμα θετικό μήνυμα για το πώς κανείς μπορεί να κάνει χρήσεις και επαναπαρουσιάσεις ακόμα και των λιγμένων καψουλών που χρησιμοποιούμε ως φάρμακα. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχει δυνατότητα σε αυτό το χώρο να συγκεντρώνονται λιγμένα χάπια, τα οποία θα δοθούν μετά για την ίδια χρήση στην κυρία Ιωαννίδου. Η Ελένη Ιωαννίδου είναι παθολόγος λιμοξιολόγος και διευθύνει την παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, ενώ ως εθελόντρια στο κοινωνικό φαρμακείο της πόλης και εξαιτίας της ερασιτεχνικής της ενασχόλησης με τα καλλιτεχνικά από μικρή, χρησιμοποίησε από τα χάπια που προσέφεραν οι συμπολίτες της για να χρησιμοποιηθούν από άλλους που δεν είχαν τη δυνατότητα να τα αγοράσουν. Όσα όμως ήταν ακατάλληλα, τα έκανε ψηφιδωτά και μοσαϊκά. Αυτή η έκθεση έχει το θέμα «Αλληλεγγύη, ελπίδα στους δύσκολους καιρούς», γιατί ο κοινός παρανομαστής όλων των θεμάτων είναι η αλληλεγγύη, είναι η συντροφικότητα, που άπτεται τόσο των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ιατρική που με αφορά κυρίως, αλλά και όλων των άλλων θεμάτων που μας απασχολούν καθημερινά. Πρόκειται για μια ενασχόληση που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια, αλλά πήρε μια ιδιαίτερη μορφή μέσα στην πανδημία και αποτελεί την έκφραση της εσωτερικής πίεσης που συνδέεται με την απαιτητική δουλειά στο νοσοκομείο, αλλά και την ανάγκη για επικοινωνία με το κοινό. Στη συνέχεια έγινε η διέξοδος και σε άλλες ανησυχίες σχετικά με την ιατρική, αλλά και με τον πόλεμο, τις διακρίσεις και την εκμετάλλευση των αδύναμων. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως και το Σάββατο 29 Οκτωβρίου. Την Τετάρτη 19 του μήνα ξεκινάει το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, όπου κλείνοντας πλέον μια δεκαετία θα είμαστε εδώ για 11 μέρες με ένα σύνθετο και πλούσιο πρόγραμμα.